Ολόκληρη τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Μαριάς στο Άτλας Σχετικής Μακεδονίας θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Τώρα εμείς θα μιλήσουμε για ανακύκλωση και είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πολιτόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Καλησπέρα σας, κύριε Πολιτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε εδώ με αφορμή βεβαίως την παρουσία σας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και την ημερίδα που πραγματοποιείται αύριο με θέμα πλαστικά, επανάσταση ή απειλή. Και βεβαίως αυτός ο τίτλος τα λέει όλα. Επανάσταση ή απειλή το πλαστικό. Κοιτάξτε, η μερίδα έχει σκοπό να εξετάσει μία πρόταση που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει πλέον να διαχειριστούμε τα πλαστικά μιας κρίσης. Η πρόταση αυτή θα συζητηθεί από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και θα γίνει νόμος ώστε τα κράτη-μέλη να τον εφαρμόσουν, εκτιμούμε, από το 2019. Άρα λοιπόν αύριο είναι μια συζήτηση προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις ώστε να έχουμε αποκρισταλώσει τις θέσεις που θα έχει η Ελλάδα σε αυτές τις συζητήσεις. Αυτή η πρόταση τι περιλαμβάνει? Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει τη μείωση των πλαστικών μιας κρίσης, τα οποία είναι πάρα πολλά τα πλαστικά. Είναι τα ποτήρια, τα κουτάλια, τα μαχαίρια, τα πιάτα, τα καλαμάκια. Είναι ακόμα και τα χαρτομάντιλα. Περιλαμβάνει και τη μείωση και τη συλλογή των αλλιευτικών εργαλείων και κυρίως αυτών που είναι ο πλαστικό. Γιατί έχει διαπιστωθεί ότι το 70% των υλικών που βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελείται από αυτά τα υλικά που σας προανέφερα. Και το πλαστικό βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να αποσυντεθεί. Μια αρχή έγινε με τις πλαστικές σακούλες. Δηλαδή ξαφνικά τα ελληνικά νοικοκυριά βρέθηκαν που να μην ξέρουν πού να βάλουν τα σκουπίδια τους. Διότι οι πλαστικές σακούλες που παίρναμε από τα σούπερ μάρκετ, από τα ψώνια, τις χρησιμοποιούσαμε για να πετάμε τα σκουπίδια. Και ξαφνικά βρεθήκαμε χωρίς αυτές τις σακούλες. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή το βλέπουμε και σε πολλά νοικοκυριά, άρα έχει πετύχει αυτό το μέτρο. Ναι, νομίζω ότι έχει πετύχει το μέτρο. Και έχει πετύχει γιατί θεωρούμε ότι έχει μειώσει από τις πρώτες εκτιμήσεις σχεδόν στο 50% τις 400 σακούλες που εκτιμούσαμε ότι κατανάλωνε κάθε Έλληνας πριν την εφαρμογή του μέτρου. Τώρα θεωρούμε ότι είμαστε κάτω από τις 200 και η υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φτάσουμε στο τέλος του 19 τις 90, ένα στόχος ο οποίος θα καλυφθεί, είμαστε υπεραισιόδοξοι. Σίγουρα, αυτό φαίνεται τουλάχιστον και από την τάση που δείχνει ο κόσμος, διότι βλέπουμε ότι όλοι πια πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια τους με τη σακούλα τους και δεν περιμένουν να πάρουν από εκεί. Από εκεί και πέρα όμως η ανακύκλωση είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι κάδοι, τους βλέπουμε, ωστόσο τους χρησιμοποιούμε όπως πρέπει, γιατί μπορεί να ρίχνουμε κάποια σκουπίδια μέσα στους κάδους, αλλά δεν είναι πάντα αυτά που πρέπει να είναι. Αν ανοίξει ένα κάδο ανακύκλωσης, δεν θα βρεις μόνο πλαστικά, γυαλί και αλουμίνιο, θα βρεις και άλλα απορρίμματα. Είναι αλήθεια αυτό. Ο νέος σχεδιασμός όμως προβλέπει την αντικατάσταση του μπλε κάδου. Υπάρχει σήμερα ο μπλε κόδωνας που είναι το γυαλί και υπάρχει και ο μπλε κάδος, στον οποίο ρίχνουμε χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, αλλά και πολλά άλλα. Ο μπλε κάδος λοιπόν αργά και σταδιακά, δηλαδή ευελπιστούμε εντός της επόμενης εξαετίας, θα αντικατασταθεί από 3 κάδους ή από 4 ρέματα, δηλαδή ο κάθε δήμος θα επιλέξει με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, διότι μπορεί να είναι και τσάντες, μπορεί να είναι και πόρτα-πόρτα συλλογή, μπορεί να είναι κάδι, εξαρτάται και από το χαροταξικό του σχεδιασμό και τα προβλήματα που δημιουργούν η Α ή Β λύση. Και ευελπιστούμε με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε πολύ υψηλή ποιότητα ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτό θα σας πω ότι είναι ευχής έργο που θα ετοιμαστούμε να το κάνουμε τα επόμενα χρόνια, διότι η Κίνα, που ήταν ο μεγαλύτερος αποδέκτης των πλαστικών αλλά και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, σκεφτείτε ότι η Κίνα έπαιρνε το 87% της παραγωγής της Ευρώπης από τα απορρίμματα. Από 1/1/18 έβγαλε μια οδηγία και είπε ότι μια σειρά που πλαστικά δεν τα παίρνει, αλλά και αυτά που παίρνει
έχουν πολύ υψηλές προδιαγραφές. Προδιαγραφές που φαίνεται ότι πολύ λίγα κράτη θα μπορούν να πετύχουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα μάλλον αδυνατεί να πετύχει με τη σημερινή δομή αυτά τα ποσοστά καθαρότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι με τα 4 ρεύματα θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερης ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά και επομένως όχι μόνο να τα εξάγουμε, αλλά θα σας πω ότι η καθαρότητα που ζητάνε οι Κινέζοι είναι λίγο καλύτερη από την καθαρότητα που ζητάνε οι ελληνικές βιομηχανίες πλαστικών για να πάρουν αυτές ως πρώτη ύλη το πλαστικό. Και ήδη ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την οικονομία, διότι αντί να εισάγεται αυτή η πρώτη ύλη, μπορούμε κάλλιστα μέσα από τα απορρίμματα και εφόσον κάνουμε μορφή διαχείριση, το πλαστικό αυτό με πολύ καλές τιμές να διατεθεί στην ελληνική αγορά. Mm. Το ζήτημα λοιπόν είναι η διαχείριση του πλαστικού. Αυτό είναι και το... Αυτός είναι ο στόχος της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί. Ναι, είναι η διαχείριση του πλαστικού και κυρίως σας είπα πώς θα διαχειριστούμε από εδώ και πέρα τα πλαστικά μιας κρίσης. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που έχει υψηλή παραγωγή πλαστικού. Άλλα κράτη δεν έχουν τόσο μεγάλη παραγωγή πλαστικού. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να σταθμιστεί. Διότι και το μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί και να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να μην δημιουργήσουμε ανέργους. Άρα πρέπει να γίνει συνετά, να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά σε ένα βάθος χρόνου, όπως το κάνουμε και με την πλαστική σακούλα. Δηλαδή, δεν πήγαμε κατευθείαν στην απαγόρευση. Mm-hmm. Ενώ ήταν μέσα στην ευκαιρία μας, μας το επέτρεπε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρήσαμε ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα σε μια σειρά από εργαζόμενους. Δεν το θέλαμε λοιπόν. Θέλαμε να δώσουμε ένα χρόνο σε όλες αυτές τις μονάδες να προσαρμοστούν και γι' αυτό το 2020 θα εξεταστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και αν πλέον είμαστε έτοιμοι μετά από διάλογο και με τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες να περάσουμε στην κατάργηση αυτού του πλαστικού που εμείς, πρέπει να πω σαν οικολόγος που είμαι, εμείς θέλουμε να το καταργήσουμε. Αλλά πρέπει να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες. Ακριβώς. Αύριο λοιπόν η ημερίδα στο Συνδυακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, αίθουσα Β, εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί, φαντάζομαι, κύριε Κωστόπουλε. Και μάλιστα θα πω ότι τις 2 ώρα το μεσημέρι, λίγο πριν το στρογγυλό τραπέζι, θα γίνει και η κλήρωση, διότι υπήρχε όλη αυτή την εβδομάδα στο περίπτωτο του ελληνικού οργανισμού μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν την ανακύκλωση και είχαν σκοπό την εκπαίδευση και την αυτοποίηση των πολιτών. Mm-hmm. Θα δοθούν λοιπόν ένα ποδήλατο και 4 τάμπλετ σε 4 τυχερούς. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.